Κύλησε ο Τζέτζερης και βρήκε το καπάκι. Γιατί αν σου λέγανε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ήρθε ο δάσκαλος. Λέγε. Ότι δεν υπάρχει τίποτα, αλλά παιδιά δουλεύετε, συνεχίστε, κάνετε οικογένειες, κάνετε παιδάκια. Αλλά στο τέλος δεν υπάρχει τίποτα. Σημαντικότατα, αλλά θα πάρουμε λίγο εργοτάμινη, θα παραμυθιάσουμε και θα καταλάβουμε ότι. Όχι. Υπάρχει αντίλογος δηλαδή, έτσι. Όχι, όχι. Ποτέ δεν είπε τέτοια πράγματα ο Επίκουρος. Ο Επίκουρος είπε το αντίθετο. Ότι υπάρχει τετραφάρμακος που λέει το πρώτο και σημαντικό είναι. Δεν υπάρχει φόβος προς το Θείο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το Θεό, αλλά να το σεβόμαστε. Και εγώ αυτό θέλω να πω. Δεύτερο. Αυτό με δόντω. Καλά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο θάνατος είναι απρόσμενος. Δεν υπάρχει να πεις τώρα εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία θα φύγω πιο μπροστά ή ο άλλος είναι μικρός σε ηλικία και θα φύγει αργότερα. Είναι απρόσμενος ο θάνατος και δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε γιατί όσο ζούμε δεν υπάρχει και άμα έρθει ο θάνατος δεν υπάρχουμε εμείς με τις αισθήσεις μας. Άρα δεν πονάει ο θάνατος, μόνο η ψυχολογία μας πονάει μην πεθάνουμε. Τρίτον, ό,τι είναι αγαθό και ωραίο είναι δίπλα μας, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε. Μπορούμε να το φτάσουμε και να το κρατήσουμε στα χέρια μας όσο μπορούμε πιο δυνατά. Και ό,τι δεινό έρθει στη ζωή μας πρέπει να είναι ευκαρτέρητον. Να το καρτεράμε και να το απαλύνουμε ότι θα φύγει. Ότι δεν θα είναι αυτό, θα το ακυρώνουμε διαρκώς. Ότι δεν υπάρχει κακία, δεν υπάρχει στραβή άποψη, δεν υπάρχει κακό. Τότε το αφορίζουμε και δεν υπάρχει και γλιτώνουμε την ψυχή μας έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και αυτή η τετραφάρμακος είναι το μοναδικό φάρμακο του ανθρώπου που όταν το βάλει σε εφαρμογή στη ζωή του βρίσκει την ήρεμη γαλήνη και ευτυχία μέχρι μετά τον θάνατο. Αγάπη καπετάνιο, έτσι. Και αυτά είναι τα ελευσίνια μυστήρια. Έτσι. Για μένα. Ναι. Αυτό είναι έτσι, το άλλο όμως είναι, ο αντίλογος αυτό που λέει είναι... Όταν στέφεμε το ότι είναι σαν αντίλογος. Να βιώνει τη μεγαλύτερη δομή. Έτσι. Και κοίταξε να δεις ότι είναι θάνατος. Έτσι θέλω να πιστεύουμε όλοι, αυτό είμαστε εγώ παιδιά. Η πραγματικότητα είναι αν κάποιοι ξέραν το μέγα μυστικό θεωρητικά το οποίο δεν υπάρχει τίποτα μετά, τι θα κάνουν. Εγώ έχω... Για να περνάνε καλά αυτοί οι λίγοι θα λέγανε ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να δουλεύουν, να συνεχίσουν να δούμε και όχι να αυτοκτονήσουν έτσι, δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Οπότε οργανώνουμε ένα ωραίο μυστήριο με magic mushrooms και διάφορα εργοταμίνες, οτιδήποτε μπορεί να πιστέψει οποιοδήποτε και τους παραμυθιάζουμε σε παρένθεση ότι αυτός είναι ο αντίλογος που λέω έτσι, ότι υπάρχει κάτι άλλο, ότι είναι φανταστικό αυτό το κάτι άλλο, ότι υπάρχουν οντότητες, υπάρχει συνέχεια, υπάρχει μετεμψύχωση κτλ. Για να πιστεύουμε και να συνεχίζουμε να ζούμε έτσι ώστε εμείς οι λίγοι να μπορέσουμε να αποφεληθούμε. Μιλάς για το σπήλαιο του Πλάτωνα. Ναι, εγώ θα σας απαντήσω. Εγώ λέω τον αντίλογο, δεν είναι αυτό που πιστεύω. Εγώ θα σας απαντήσω το εξής. Ναι. Αν ζούμε, αγαθά, με έρωτα, με αγάπη, με ειλικρίνεια, με αλήθεια και σύνεση, είναι σαν να είμαστε οι θεοί. Έτσι έλεγε ο Επίκουρος. Φτάνουμε στην επικοινωνία των θεών. Και όσο ζούμε, ζούμε θεϊκά. Αν θα φύγουμε, μετά, έλεγε η γιαγιά μου, κολοκύθια στο πάτερο. Τι σας νοιάζει τι θα γίνει μετά, τώρα τι γίνεται. Έτσι. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Πιστεύω κι εγώ. Απλώς εγώ μιλάω για τον αντίλογο που θα μπορούσε να... Ούτε παρά.